μας γράφουν ή όχι. Μας γράφουν. Ωραία, μια χαρά. Με το λάδι τον έχω βγάλει εδώ στη σκηνή. Ναι, το πω εγώ βράδυ. Ναι, δεν πειράζει. Πες το, πώς έγινε. Το έχω κάψει εδώ της Γιάννας. Godfather, νονός. Νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3. Εγώ είσαι στο 4. Έγινε οντισιόν και είχε έρθει ο... Είχε έρθει ο Λάδης και εντάξει, το εσύ δουλεύαμε μαζί, ήταν εξαιρετικός και μπήκε ένας φίλος μου στο καμαρίνι και του συστήνεται ο Λάδης και του λέει Λάπης. Να σας πω και το όνομα του φίλου μας, τον Ελίζο Ψινάκης. Ωραία, αρχίσαμε, μ' αρέσει. Και του λέει Λάδης. Και συζήτηκε ο άνθρωπος και του λέει ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μετά η εξέλιξη ήταν το Λάμπης Μπάμπιμ και αυτά είχε ξέρεις. Παύλο, εξελίχθηκε το. Ξέρεις την Έλλη εσύ. Το άτομο που είχε έρθει αρκετές φορές στις περίφημες άντρες. Μάλιστα. Εκεί γνωριστήκαμε, αλλά δεν ξέρω αν τη θυμάται η Έλλη, μια φοβερή ιστορία. Φαντάζομαι σίγουρα να θυμάσαι. Έχουμε βγει ένα βράδυ να φάμε με τον επιχειρηματία του μαγαζιού, θρυλικός Μάριος Παδάτος. Είμαστε λοιπόν σε μια ψαροταβέρνα, είχε περάσει και ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος από εκεί και αυτά. Ναι. Ήταν γενικά το σκηνικό λίγο σουρεάλ. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό το σκηνικό το σουρεάλ έκανε η παρέα ήταν απίθανη. Και κάνει ένα τέτοιο σχολιασμό η Έλλη ότι είναι λίγο σουρεαλιστικό όλο αυτό που σημαίνει και την ώρα που τρώει το ψάρι ο επιχειρηματίας λέει τι είναι σουρεαλισμός. Σωστός και αυτός. Και μπαίνει στη διαδικασία η Έλλη να εξηγήσει. Τι επιχειρηματίας θα ήταν να με ήξερε τι είναι σουρεαλισμός. Δεν είχε το γνώτης αυτό. Ναι. Στη δουλειά του και γενικότερα. Οπότε λέει η Έλλη, κοίταξε να δεις, ο ρεαλισμός είναι λέει ο ρεαλισμός, αλλά λίγο πιο υπερβολικός, λίγο πιο τραβηγμένος, σε μια μορφή έτσι λίγο... Τι τα έλεγα πλέον. Αλλά καλά, κατάλαβα λέει. Ο σωρωμένος ρεαλισμός. Πάμε να δούμε την Έλλη. Στο φακό. Άτο. Θέλω να πω ένα αγαπημένο τραγούδι. Και πιστεύω ότι όλοι το έχουμε αγαπήσει από τον Γιώργο αυτό το τραγούδι. Θα το πούμε παρέα, αν θέλει. Βέβαια. Κάθε ύπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Κάθε δρόμος έχει μια φωλιά για τα δεν το παίρνουμε ξέρεις, πίσω. Απευθύνεται σε σένα. Έλα, στο Γιώργο το παίρνουμε. Στο δικό της, σε παρακαλώ. Το δικό της είναι λίγο πιο... Νομίζω ότι αυτό είναι καλύτερο. Γιατί είπαμε ότι είναι και λίγο νταλικέρης, έτσι. Ναι.
Παναγία μου, τι θα πει. Θα είναι χωρίς μάτια μέσα. Όχι, θα είναι χωρίς. Δεν το πατάω. Όχι, είναι γλυκό. Όχι. Και άγριο να είναι. Και κρύφα σου σίγουρα λένε.